Σε ενδοοικογενειακές κόντρες του ΠΑΣΟΚ απέδωσε το νέο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που προέκυψε μετά την απόσυρση της τροπολογίας που προέβλεπε την αναδρομικότητα στην εξόφληση των ενταλμάτων πληρωμής της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή. Ο αρμόδιος για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φάνης Παπάς, και κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο αίτημα των ιδιοκτητών λεωφορείων. Ο κύριος Παπάς τόνισε ότι το αίτημα των λεωφορείουχων για πληρωμή των εδουλευμένων τους είναι δίκαιο και ευχήθηκε να βρει τρόπο η κεντρική διοίκηση να δώσει μια εντολή προς τα εντελώμενα ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές που έχουν παγώσει. Είναι αδιανόητο, διότι κατατέθηκε μια τροπολογία με μεγάλο αγώνα που κάναμε έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και δεν είχε να κάνει. Είχε να κάνει μόνο μέχρι τις 30/9/14 και δεν υπάρχουν εντάλματα που είναι μόνο της περιφέρειας. Είναι εντάλματα της αποκεντρωμένης διοίκησης, είναι εντάλματα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι εντάλματα του Υπουργείου Υγείας. Εάν δηλαδή δεν πληρωθούν αυτά τα εντάλματα, τότε να αναζητήσουν στο σύνολο της Ελλάδας και της χώρας που πληρωθήκαν με το ίδιο τρόπο και να γίνει καταλογισμός σε όλη την Ελλάδα. Είναι τρελό αυτό να γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που θέλω να πω, είναι πολύ άσχημο να παιδεύονται και να παιδεύουμε τώρα αυτή τη στιγμή τους μαθητές και τους γονείς σε μια ενδοοικογενειακή κόντρα μεταξύ τμήμα του ΠΑΣΟΚ με κάποιους υπουργούς, δηλαδή προς Θεού. Ο Σύνδεσμος Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης αποφάσισε τη διακοπή της μεταφοράς των μαθητών από τις 29 Οκτωβρίου και μέχρι την οριστική εξόφληση των εδουλευμένων τους, κάνοντας λόγο για νέο εμπεγμό των αρμοδίων που υποσχέθηκαν στους μεταφορείς την άμεση εξόφληση των εδουλευμένων τους για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 με διάταξη σε τροπολογία που θα ψηφιζόταν στη Βουλή, η οποία όμως αποσύρθηκε. Δυστυχώς εκεί που πήραμε να πούμε ότι μπαίνει μία τάξη και ξεκινά να υπάρχει μεταφορά των μαθητών, είδατε την ανακοίνωση που βγήκε την Παρασκευή από το Σύνδεσμο Λεωφορείουχων ότι Τετάρτη σταματάνε. Και όλα αυτά γιατί, διότι την Πέμπτη ενώ κατατέθηκε η τροπολογία που έλυνε το πρόβλημα που υπήρχε με τα εντελώμενα και την επίτροπο για τα χρήματα που έχουν να παίρνουν τα χρήματά τους που οφείλονται και πρέπει να τα πάρουν λεωφορείουχοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ κατατέθηκε από το Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από το Υπουργείο Οικονομικών, ήρθε το ΠΑΣΟΚ και ζήτησε να αποσυρθεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Με αποτέλεσμα το είδαν λεωφορείουχοι, γιατί αισθάνονται έχουν ένα δίκαιο αίτημα να πάρουν τα χρήματά τους, δηλαδή τα χρήματα που έχουν πληρωθεί σε όλη την Ελλάδα. Και η απόφασή τους την Τετάρτη να μην έχει μεταφορά. Εύχομαι να βρει τρόπο η κεντρική διοίκηση, να βρει τρόπο η κυβέρνηση να δώσει μια εντολή προς τα εντελώμενα, έτσι ώστε να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές που έχουν παγώσει.